έφυγα για τη Βραζιλία αναζητώντας τη μούσα μου. Αναζητώντας την έμπνευση. Μετά από 10 χρόνια σχεδόν δουλειά στην Αθήνα, στο θέατρο, ένιωθα ότι χρειάζομαι μια δραστική αλλαγή. Πήγα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, παρακολουθώντας πολλά χρόνια μια ομάδα η οποία κάνει θέατρο στις φαβέλες. Το όνειρό μου ήταν να ζήσω και να κάνω θέατρο με τελείως διαφορετικές συνθήκες, στα όρια. Υπάρχουν πάνω από 800 φαβέλες. Οπότε στην πραγματικότητα, μέσα σε μια συνθήκη φτώχειας, με μια πολύ κακή δημόσια εκπαίδευση, είναι αποκλεισμένοι από οποιοδήποτε όνειρο. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν την ικανότητα να ονειρευτούν. Από μόνη της λοιπόν η πράξη του να κάνεις θέατρο μέσα σε αυτές τις συνθήκες, να κάνεις έναν θίασο σε μια φαβέλα στους απόκληρους της κοινωνίας, είναι μια συγκλονιστική πολιτική πράξη. Πόσο μάλλον το να κάνεις και αρχαία τραγωδία. Ο Διόνυσος ζει στη Βραζιλία. Ήμουν σίγουρος γι' αυτό. Και το πιστοποίησα ότι ζει στη Βραζιλία ο Διόνυσος. Διάλεξα να έχω έναν Διόνυσο πρωταγωνιστή. Ένας ηθοποιός 33 χρονών από μια τρομακτική φαβέλα του εσωτερικού του Σάο Πάολο. Στην πορεία κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος χωρίς οικογένεια. Δεν έχει ποτέ γνωρίσει τον πατέρα του. Και ο ίδιος ο Διόνυσος ήταν ένα παιδί χωρίς πατέρα στην πραγματικότητα. Αυτός ο ηθοποιός μου, ο Νέλσον, έφερνε έναν Διόνυσο απεγνωσμένο σχεδόν. Ο Πενθέας μου είναι Μυγάς, το οποίο επίσης λέει πολλά για την ιστορία μας, για τη σύγκρουση του Πενθέα με τον Διόνυσο, για την κοινή καταγωγή τους, αλλά για τη διαφορά τους στην ουσιαστική, ότι ο ένας έχει μεγαλώσει στην πόλη και ο άλλος έχει μεγαλώσει στο πουθενά. Φυσικά στις βάχιες συγκρούνται δύο κόσμοι. Συγκρούνται ο κόσμος της εξουσίας και ο κόσμος της τελετουργίας, του μυστικού, του παγανισμού, της απελευθέρωσης, της επανάστασης, η οποία βέβαια έχει ένα τέλος απογοητευτικό. Δεν θεωρώ την τραγωδία θέατρο λόγο αποκλειστικά. Ο αρχαίος ηθοποιός, είναι χορευτής, είναι μουσικός, είναι τραγουδιστής και υποκριτής και ηθοποιός. Ο τρόπος με τον οποίο εγώ δουλεύω, ο συνδυασμός του σύγχρονου χορού, της σωματικής έκφρασης με το κείμενο, με την πρόζα, με το θέατρο λόγου, όπως λέμε, ταιριάζει απόλυτα, σύμφωνα με τη δική μου αντίληψη για την αρχαία τραγωδία. Ένα απίστευτο όνειρο για τους ηθοποιούς μου, για τον θίασο αυτό, είναι να παίξουν αρχαία ελληνική τραγωδία στην Ελλάδα. Θέλω να τους δω τους συγκεκριμένους ανθρώπους, τον Νέλσον, τον Νίνιο, τη Χοζάνα, τους συγκεκριμένους ανθρώπους, να αλλάζει με αυτόν τον τρόπο η ζωή τους με μια τέτοια εμπειρία.